Στην τελική ευθεία βρίσκεται, κυρίε και κύριοι, τώρα η διαδικασία αλλαγών στου φορεί και οργανισμού του Δημοσίου. Καθώ Νέα Δημοκρατία Πασό και Δημαρ βρίσκονται, Αντώνια Τζολέτο, πολύ κοντά σε συμφωνία για τα νέα πρόσωπα. Πρόσωπα όμω που για ακόμη μία φορά, όπω θα δούμε, προέρχονται από τι κομματικέ δεξαμένε. Υπάρχει ισία ένα μοίρασμα των θέσεων από τα κόμματα της συγκυβέρνηση, από πρώην βουλευτές και πολιτευτές. Αυτό προκύπτει από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Μπορούμε αρχικά να περάσουμε να δούμε τους διοικητέ των ΔΕΚΟ που έχουν ήδη οριστεί <σχει> να πάρουν μια εικόνα. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών τοποθετήθηκε ο Αλέξανδρος Δελούκα, προερχόμενος από το χώρο της Δημάρ. Στις οδικές συγκοινωνίε ο Γιάννης Οικονόμου από το χώρο της Νέας Δημοκρατία. Και στι σταθερέ συγκοινωνίε, μετρό και τραμ, δηλαδή, ο κύριο Νίκο Παπαθανάση. Τώρα. Αυτέ οι θέσει έχουν κλείσει, λέει. Να ναι. Τώρα, στα ονόματα που ακούγονται για άλλε 10, μπορούμε ενδεικτικά να περάσουμε να δούμε τον πρώην διοικητή του ΑΕΔ, τον κύριο Γιώργο Βεναδάκη, και πολιτευτή τη Νέα Δημοκρατία να τεθεί επικεφαλή φέρεται του Ταμείου Παρακατευτικών και Δανείων. Ο Άγγελο Τόλκα, πρώην αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο όπω του Πασόκ, σύμφωνα με πληροφορίε προορίζεται για τον ΕΛΟΤ. Και ο Δημήτρη Πανοζάχο από τη Γαλάζια Παράταξη για την ελληνική βιομηχανία Ζάχαρη. Συνεχίζουμε με τρία ακόμα ονόματα, με τον γρηγό. Από Λάκο, τον πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία για τη διοίκηση του ΟΠΟΚΕΠΕ, πρώην βουλευτή πάλι από το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη φορά ο κύριο Έξαρχο για τον ΕΛΓΑ. Και από τη στιγμή ΣΥΑ που ακούγεται πω έχει συμφωνηθεί η παραμονή του Ροβέρτο Σπυρόπουλου για διοικητή του ΙΚΑ, τη θέση του υποδιοικητή φέρει να διοικητή, ο κύριο Παπαθανασίου, πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Φωκίδα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Είναι μαζί μου τώρα ο Δημήτρη Τσιόδρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Όχι ότι έχουμε καμία φοβερή πρωτοτυπία. Θέλω να πω με, κομματικ... με, κομματικά κριτήρια πάντοτε μοιράζονταν τα οφίτσια. Το ίδιο συνεχίζει να γίνεται και σήμερα. Όμω, θα περίμενε κανεί μετά από όσα έχουμε περάσει σε αυτήν εδώ τη χώρα, να αλλάζαμε και μυαλά. Ακριβώ. Ε, Λε ότι θα έπρεπε να γίνει με διαφορετικά κριτήρια. Θα έπρεπε, όντω. Δεν γίνεται όμω. Υποτίθεται ότι σήμερα θε να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Σήμερα που έχει καταρρεύσει η χώρα που έχουν δημιουργηθεί τόσα προβλήματα θα πρέπει να ξεκινήσεις από το δημόσιο. Να κάνεις εκεί μεγάλες αλλαγές, να τελειώνεις με αυτόν τον κομματισμό που είναι μεγάλη γάγκρενα και να προχωρήσεις παρακάτω αξιοποιώντας ό,τι πιο Δυναμικό Έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Και να πει ότι γίνεται είχε αποδώσει κιόλα αυτό αυτός ο κομματισμό, να πει άστο να πάει. Μα, Αλλά έχει αποδώσει στα κόμματα και στην εκλογή. Δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα σε εμάς. ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα Ακριβώς. Του, δημόσιου, του, του, του δημοσίου. Θέλω να πω, όχι την αποτελεσματικότητα στην ψηφοθυρία, εκεί σίγουρα ήταν αποτελεσματική. Ακριβώ. Έπρεπε λοιπόν να πάμε παρακάτω να επιστρατεύσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή, αντί να γίνει για άλλη μια φορά κομματική μοιρασιά. Δεν γίνεται αυτό. Όταν λέμε για διοικητέ των 10, πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι έχουμε. Διοικητέ οι οποίοι θα διαχειριστούν εκατομμύρια έχουν υπό την διεύθυνσή του χιλιάδε ανθρώπου και υποτίθεται ότι διαχειρίζονται οργανισμού οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν εκ βάθρων. Εκεί υποτίθεται ότι θα γίνουν μεγάλε θεσμικέ αλλαγέ. Μπορούν κομματικά στελέχη να κάνουν αυτέ τι μεγάλε αλλαγέ. Η απάντηση είναι ότι όπω έχει φανεί μέχρι τώρα, όχι. Τώρα, όσον αφορά. Το ποιοι θα μπορούσαν να μπουν, λέμε για του καλύτερου. Εδώ είμαστε για άλλη μια φορά θύμα του λαϊκισμού. Τι έχει γίνει με τι διοικήσει των ΔΕΚΟ, Έχουμε δει να μειώνει τη μισθή, δηλαδή κάποιο σήμερα να παίρνει γύρω στα 2.200 ευρώ καθαρά. Με συγχωρεί πολύ, μπορεί κάποιο να αφήσει μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα για να πάει σε μια διοίκηση ΔΕΚΟ, να παίρνει 2.200 ευρώ καθαρά, να είναι συνεχώ υπό την εποπτεία διαφόρων πολιτικών. Να τον έχουμε εμεί συνέχεια στο στόχαστρο. Πήγε σε έφαγε με αυτόν, έκανε εκείνο, έγινε το άλλο. Ναι, πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ Πολύς δύσκολα. Βέβαια αυτό λοιπόν... να σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλάβουν και αυτέ τι θέσει πάλι Όχι, κομματικά κομματικέ σε, κα... στελέχη. σε καμία περίπτωση. Αλλά έχει τώρα τι ή θα έχει Κάποιου που δεν έχουν δουλειά να κάνουν, είτε κάποιου οι οποίοι πράγματι θέλουν να προσφέρουν, γιατί υπάρχουν και από αυτά τα πρόσωπα κάποια που μπορούν όντω να προσφέρουν, ή ανθρώπου οι οποίοι θα αξιοποιήσουν αυτή τη θέση για να χτίσουν την πολιτική του mm. καριέρα, όπω και γίνεται. Έχουμε και μια διαφορά όμω σε σχέση με τα προηγούμενα. Πριν η μοιρασιά γινόταν ανάμεσα στα στελέχη ενό κόμματο που είχε την κυβέρνηση. Ναι. Σήμερα γίνεται μέσα από την συμφωνία τριών κομμάτων. Άρα είναι και πιο δύσκολη. Τώρα εύκολη, δύσκολη το λέω ειρωνικά βεβαίω, ναι. γιατί αυτό που θα περίμενε κάποιο είναι από μια συγκυβέρνηση να, να λειτουργήσει εντελώ διαφορετικά, ανοίγοντα τι πόρτε σε ανθρώπου που μπορούν πράγματι να προσφέρουν. Και βέβαια, μη υποκύπτοντα στις ειρήνε του λαϊκισμού. Μάταια, Δημήτρη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.